Εξακολουθούν να αγωνιούν αλλά και να αγωνίζονται για το μέλλον του οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου Γεωθερμία, ενώ με τον αγώνα του αυτό ήδη έχουν καταφέρει να αποτρέψουν προσωρινά την εφεδρεία για 130 από του εργαζόμενου. Επειδή όμω το μέλλον μόνο καλό δεν φαίνεται να είναι, το Συνδικάτο των Εργαζομένων πραγματοποιεί περιοδία σε όλε τι πόλει όπου υπάρχουν παραρτήματα του ΙΓΜΕ, προκειμένου και του εργαζόμενου να ενισχύσει και τη στήριξη των τοπικών παραγόντων να ζητήσει. Οι εργαζόμενοι στο ΕΓΜΕ, ένα χρόνο μετά από τη θεσμοθέτηση τη σκία με την οποία συγχωνεύτηκε το ΕΓΜΕ με το ΕΚΠΑ και οδήγησε 130 εργαζόμενου στην εφεδρεία, συνεχίζουν να αγωνιούν και να αγωνίζονται προκειμένου να αποτρέψουν τη λειτουργία μια σκία που στην ουσία καταστρέφει το ερευνητικό Ινστιτούτο πέρα του ότι οδηγεί εργαζόμενου στην ανεργία. Με δικαστικέ αποφάσει, έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να μην υλοποιηθεί η εφεδρεία των εργαζόμενων και αυτοί οι 130 συνάδελφοι να παραμένουν στη δουλειά και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Είναι όμως σίγουρο ότι, μετά τον Οκτώβριο, εάν το Υπουργείο δεν αναλάβει την ευθύνη του, δεν θα υπάρχει μισθοδοσία για κανέναν εργαζόμενο στιγμή, θα οξυνθεί η κρίση και ίσως πάρουν νέες πολιτικές αποφάσεις που να διοδηγήσουν σε χειρότερες εκδοχές. Δηλαδή σε αυτό που καταρχήθελε ο αντιπρόεδρος της ο ο στην κατάργηση του Ινστιτούτου. Είμαστε αποφασισμένοι να μην επιτρέψουμε αυτό το έγκλημα, δεδομένου ότι σήμερα υπάρχουν 25 εκατομμύρια ευρώ σε προγράμματα ΕΣΠΑ, το 80 των οποίων είναι εγκεκριμένο για να ξεκινήσουν. Το Ινστιτούτο είναι ένα εργαλείο ανάπτυξη και σε μια εποχή που νέα μέτρα θα πλήξουν τα λαϊκά εισοδήματα και, και γενικότερα την κοινωνία, δεν μπορεί εργαλεία σαν το Ινστιτούτο, που υπάρχει σε όλε τι χώρε Ευρώπη και όλε τι χώρε του κόσμου, να οδηγείται στη συρρήκνωση, στο μαρασμό και οι εργαζόμενοι του στην ανεργία. Με αυτή την έννοια, κάνουμε μία περιοδία στα συνδικάτο σε όλα τα παραρτήματα για να ενισχύσουμε το ρόλο των περιφερειακών μονάδων που, είναι, που αποδεδειγμένα τα τελευταία 40 χρόνια έχουν προσφέρει στι τοπικέ κοινωνίε και προκειμένου να ευαισθητοποιήσουμε και του τοπικού φορεί να αντιδράσουν στα επερχόμενα σενάρια. Ιδιαίτερα μεγάλη όμω είναι και η αποδυνάμιση του Ιγμέξ Άντε, αφού αρκετοί από του υπαλλήλου τον αναγκάστηκαν ουσιαστικά να αποχωρήσουν ώστε να αποφύγουν την εργασιακή εφεδρεία. Στι αρχέ του 2011, σαν περιφερειακή μονάδα εδώ στην Ξάνθη, είχαμε προσωπικό 39 άτομα. Από τη στιγμή που ξέσπασε η κρίση και ο τότε αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση, ο κ. Πάγκαλο, ήθελε να κατά κάποιο τρόπο να κλείσει το ΕΓΜΕ, εξανάγκασε πολλούς από τους εργαζομένους που ήταν εδώ, επιστημονικό και μη επιστημονικό προσωπικό, για να φύγει. Από τους 39 υπαλλήλους που είχε η Περιφερειακή Μονάδα της Ξάνθης στις αρχές του 2011, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε μόνο 26 άτομα και μέχρι τέλους του έτους είναι προγραμματισμένο, έχουν κάνει δηλαδή τα χαρτιά του συνάδελφοι, να φύγουν άλλα 4 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι το προσωπικό έχει μείνει σχεδόν το μισό από ό,τι ήταν πριν από 1,5 χρόνο. Αυτό γιατί έγινε. Αυτό έγινε γιατί εξαναγκάστηκε ο κόσμο να φύγει, εξαναγκάστηκαν συνάδελφοι να φύγουν, έμπειροι, πολύ έμπειροι μπορώ να πω, που έχουν δουλέψει στην Ήπεθρο, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την τοπική κοινωνία με την προσπάθεια που έχουν κάνει πάνω στην εργασία του. Παρ' όλα αυτά, εξαναγκάστηκαν, επαναλαμβάνω, να φύγουν. Για να μην μπουν στο καθεστώ εργασιακή εφεδρεία. Κλείνοντα, να σημειώσουμε πω η αξιοποίηση των προγραμμάτων που έχουν εγκριθεί για το ΙΚΜΕ απαιτεί όχι μείωση του προσωπικού, αλλά επιπλέον προσλήψεις νέων κυρίω επιστημόνων. Αλλά για την ώρα, αυτό που αγωνίζονται να πετύχουν οι εργαζόμενοι του Ινστιτούτου είναι να διατηρηθούν οι υπάρχουσε θέσει εργασία, αφού για νέε προσλήψει δεν γίνεται ούτε λόγο.